Ορισμένοι νέοι ιδιοκτήτες του Tesla Cybertruck αναφέρουν ότι τα ολοκένουργια ανοξείδωτα φορτηγάκια τους έχουν αρχίσει και σκουριάζουν σε κάποια σημεία. Υπάρχει μια παρανόηση ότι το ανοξείδωτο ατσάλι δεν σκουριάζει, γεγονός που ενθουσίασε τους λάτρεις του Cybertruck όταν η Tesla αποκάλυψε το ηλεκτρικό pickup truck με ολόκληρο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Το ανοξείδωτο ατσάλι, όπως υποδηλώνει το όνομά του, μπορεί να παρουσιάσει λεκέδες, αλλά σε μικρότερο βαθμό από άλλα είδη ατσαλιού. Υπάρχουν επίσης διάφορα είδη ανοξείδωτου ατσαλιού, με διαφορετικά επίπεδα αντοχής στη σκουριά. Η Tesla υποστηρίζει ότι χρησιμοποιεί το δικό της κράμα 30X για το Cybertruck και τα περισσότερα είδη 30X πράγματι σκουριάζουν σε διαφορετικό βαθμό. Παρ' όλα αυτά, η Tesla μόλις πριν λίγους μήνες ξεκίνησε τις παραδόσεις του Cybertruck και δεν θα περιμένατε τα φορτηγά να αρχίζουν να σκουριάζουν τόσο σύντομα. Ωστόσο, ορισμένοι κατόχοι Cybertruck αναφέρουν σημάδια σκουριάς στα ολοκαινούργια οχήματά τους. Ένας σύμβουλος της Tesla ανέφερε ρητά ότι τα Cybertrucks αναπτύσσουν πορτοκαλί σημάδια σκουριάς όταν βρέχονται, κάτι που απαιτεί το όχημα να περαστεί με γυαλιστικό. Αρκετοί άλλοι ιδιοκτήτες ανέφεραν παρόμοια προβλήματα με την εμφάνιση παρόμοιων σημαδιών σκουριάς στο Cybertruck μετά την επαφή του με το νερό. Αυτή τη στιγμή, η κύρια θεωρία είναι η περιβαλλοντική μόλυνση, πιθανώς σκόνη τρένων, που είναι ένα κοινό πρόβλημα στα οχήματα που μεταφέρονται μέσα σε τρένα. Η μεταλλική τροχή σε μεταλλικές ράγες παράγουν λεπτά μεταλλικά σωματίδια που μπορούν να κολλήσουν πάνω στα οχήματα και, όταν αυτά εκτεθούν στα στοιχεία, μπορεί να είναι διαβρωτικά. Στην πραγματικότητα, η Tesla συνιστά να απομακρύνεται αμέσως διαβρωτικές ουσίες, όπως γράσο, λάδι, ρητίνι δέντρων, νεκρά έντομα, λεκέδες από πετρέλαιο και άλλα. Το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι ευρέως διαδεδομένο, αλλά είναι κάτι που οι ιδιοκτήτες και οι υποψήφοι αγοραστές του Cybertruck θα πρέπει να γνωρίζουν. Τα οχήματα από ανοξείδωτο ατσάλι είναι αρκετά σπάνια και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσαρμοστούν στη φροντίδα και συντήρησή τους.